Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τους πόρους στο Moodle. Όπως θα γνωρίζετε μέχρι τώρα, όλο το υλικό σε ένα μάθημα Moodle μπαίνει είτε με τη μορφή πόρων, είτε με τη μορφή δραστηριοτήτων. Οι πόροι γενικά είναι στοιχεία που προσθέτουν οι διδάσκοντες σε ένα μάθημα για να υποστηρίξουν τη μάθηση και μπορεί να είναι στοιχεία όπως μια σελίδα, ένα βιβλίο με πολλές σελίδες, μια, μια διεύθυνση URL, ένα αρχείο, ένας φάκελος, και τα λοιπά. Συνήθω το Moodle έχουν εικονίδια με μπλε χρώμα, αλλά αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με το θέμα που χρησιμοποιούν οι διαχειριστέ σε ένα Moodle. Πάμε λοιπόν να δούμε και στην πράξη τους βασικούς τύπους πόρων του Moodle. Να ανοίξω ένα μάθημα εδώ που έχω ήδη έτοιμο. Ας δούμε πως είναι μια σελίδα. Μια σελίδα όπως το λέει και η λέξη, περιέχει κείμενο, εικόνες και γενικά πολυμεσικό περιεχόμενο. Δηλαδή μπορεί ένας διδάσκο να προσθέσει περιεχόμενο να στηρίξει το μάθημα είτε για κάποιο κομμάτι θεωρίας ή για να συλλέξει διάφορους χρήσιμους πόρους. Όταν όμως έχουμε πιο μεγάλο κομμάτι θεωρίας και θέλουμε να είναι πιο δομημένο, τότε ποιος, πιο κατάλληλος πόρος είναι να, ο τύπος βιβλίου όπως αυτό εδώ, όπου στην ουσία έχουμε πολλές σελίδες οργανωμένες σε ενότητες ή κεφάλαια και μπορούμε να πλοηγούμαστε από τον πίνακα περιεχομένων στη δεξιά στήλη, να πλοηγούμαστε στις ενότητες ή με τα κουμπάκια που υπάρχουν στη σελίδα για να πηγαίνουμε μπρο και πίσω στις ενότητες. Ένα έτσι ωραίο στοιχείο που έχουν τα βιβλία είναι ότι μπορούμε να τα κάνουμε λήψη με το κουμπάκι εδώ εκτύπωσε βιβλίο, να τα κάνουμε εκτύπωση ή λήψη αποθήκευση σε PDF. Και εκτός από τις σελίδες και τα βιβλία έχουμε τα αρχεία και τους φακέλους που είναι τύποι πόρων με τους οποίους μπορούν οι διδάσκοντες να προσθέσουν υποστηρικτικό υλικό όπως ένα αρχείο, εδώ για παράδειγμα έχουν προσθέσει ένα αρχείο PDF ή όταν ε, χρειάζεται να προσθέσουν πολλά αρχεία μαζί ομαδοποιημένα τότε υπάρχει ο τύπος πόρου φάκε, φάκελος όπου μπορούν οι δάσκοντες να προσθέσουν πολλά αρχεία μαζί οργανωμένα σε φακέλους και μπορούμε εμείς είτε να τα κάνουμε λήψη ένα προς ένα είτε όλα μαζί με το κουμπάκι εδώ λήψη φακέλου. Και φυσικά υπάρχει και ο τύπος σύνδεσμος, σύνδεσμο, όπου οι διδάσκοντες μπορούν να προσθέσουν έναν σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο, ένα βίντεο, γενικά ένα οποιοδήποτε URL και το οποίο μπορεί να ανοίξει είτε σε ένα αναδιάμονο παράθυρο είτε στο ίδιο παράθυρο ανάλογα πώ το έχουν ρυθμίσει οι διδάσκοντες. Ένα άλλο ειδικό τύπο πόρου, ο οποίο δεν είναι και τόσο εφανή σε έναν εκπαιδευόμενο, είναι η ετικέτα e-label. Αυτό χρησιμοποιείται όταν θέλει, για παράδειγμα, όπω εδώ σε αυτή την ενότητα, θέλει ένα δάσκο να βάλει κάποιο περιεχόμενο εκτό από την ροή των πόρων και των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, εδώ θέλει να βάλει μια εικόνα ενδιάμεσα στο τέλος μια ενότητα ή ένα αρχείο ήχου, όπω εδώ, τότε υπάρχει ένα ειδικό τύπο που λέγεται ετικέτα. Αυτή λοιπόν είναι η βασική τύπη πόρων για το Moodle.